Για την έξαρση της εγκληματικότητας στη Λεμεσό ενημέρωσε τον κύριο Κυπριανού, αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού Ανδρέας Στεφάνου. Ο κύριος Στεφάνου ζήτησε τη συνδρομή τόσο του κύριου Κυπριανού όσο και του πολιτικού κόσμου γενικότερα για ενίσχυση του προσωπικού του αστυνομικού σώματος Λεμεσού. Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση του συναδέλφου στη Λεμεσό. Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ο κύριος Κυπριανού, αφού συμφώνησε με τον αστυνομικό διευθυντή Λεμεσού για την έξαρση της εγκληματικότητας, τόνισε ότι το κόμμα του ανησυχεί ιδιαίτερα και υποσχέθηκε ότι θα συζητήσει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αστυνομία Λεμεσού με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Να πρέπει να γίνει μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρχηγούς των κομμάτων, να δούμε αν υπάρχουν απόψεις οι οποίες μπορούν να προσφερθούν για να βοηθήσουν η κατάσταση. Εν τω μεταξύ, μετά από ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο αστυνομικός διευθύντης Λεμεσού επιβεβαίωσε το περιεχόμενο δημοσιευμάτων που τον φέρουν με δύο επιστολές του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και τον Αρχηγό Αστυνομίας να ζήτησε μετάθεσή του από την αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού στο αρχηγείο. Πράγματι. Περίπου γύρω στο καλοκαίρι, στις αρχές του καλοκαιριού, είχα ζητήσει από τον ίδιο τον Υπουργό εγώ να μετατεθώ. Πρόσφατα, πριν ένα μήνα περίπου, με επιστολή μου πάλι, επανήλθα και ζητώ τη μετάθεση μου από την αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού. Άρα, ούτε από τον Στραβό είμαι, ούτε και πιστεύω ότι έχει οποιαδήποτε σχέση η μετάθεση μου με τα πρόσφατα γεγονότα. Είναι αυστηρός προσωπικοί λόγοι. Σύμφωνα με τον κύριο Στεφάνου, στις επιστολές του Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, απάντησε ότι το αίτημά του θα ικανοποιηθεί μόνο όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιβάλλουν. Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λεμεσού, ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ είπε ότι το κόμμα του εξυγχρονίζεται και μεγάλο μέρος του λαού πίστεψε και πιστεύει ότι το κέντρο σήμερα είναι το ΔΥΚΟ. Θα δώσει μια νέα εικόνα το Δημοκρατικό Κόμμα, θα γίνει ένα μοντέρνο κόμμα, ένα σύγχρονο κόμμα, το οποίο θα υπηρετήσει ξανά και κατά τρόπον καλύτερον τα καλώς νομένα συμφέροντα του λαού μας. Όσον αφορά το θέμα της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ο κύριος Κυπριανού είπε ότι είναι πρόωρο ακόμη το θέμα των προεδρικών εκλογών. Πρέπει να τελειώσουν οι βουλευτικές εκλογές, πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τα τοπικά αλλά και ειδικά με το εθνικό μας θέμα, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στην κατάλληλη στιγμή θα ζυγίσουμε τα πράγματα και θα αποφασίσουμε. Εκείνο που λέω είναι ότι δεν προεξοφλώ υποψηφιότητά μου, αλλά δεν την αποκλείω.